Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το ξεκίνημα μιας ακόμη χολιγουδιανής ταινίας στην περιοχή μας. Είναι η τέταρτη κατά σειρά χολιγουδιανή ταινία που γυρίζεται στον τόπο μας από τις εταιρείες Current Entertainment και Unified Pictures. Η ταινία ονομάζεται Tin Soldier. Είναι μια ταινία δράσης με πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα από το Hollywood, ο Robert De Niro, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην πόλη μας και ξεκινά γυρίσματα, ο Jamie Foxx, Scott Eastwood και πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές και αστέρες του Hollywood θα βρίσκονται στην περιοχή μας τις επόμενες 50 μέρες που διαρκέσουν τα γυρίσματα της ταινίας μέχρι την 25η Ιουλίου. Η ταινία θα γυριστεί κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης κατά 80% και 20% θα γυριστούν κάποιες σκηνές στη Δράμα. Η ταινία αυτή θα έχει ύψος προϋπολογισμού 38 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια γυρίσματα θα γίνουν στην ΧΑΝΘ, στο κέντρο της πόλης, στο φράγμα της Θέρμης, στην περιοχή της Χαλκιδόνας, έξω από τη Θεσσαλονίκη και στα στούντιο της Θέρμης, στα στούντιο της Millennium. Είναι προφανές ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βλέπουμε ότι κάθε μήνας που περνάει ο στόχος που έχουμε θέσει ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατακτιέται. Είναι, όπως είπα, η τέταρτη ταινία που έρχεται, εμπιστεύεται την περιοχή μας και κάνει γυρίσματα εδώ. Αντιλαμβάνεστε τα σημαντικά ωφέλη για την τοπική μας οικονομία, για τις θέσεις εργασίας, για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται. Έχουμε υπολογίσει ότι με τη συγκεκριμένη ταινία, μαζί δηλαδή και οι τέσσερις ταινίες, έχουν αφήσει στην οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λοιπόν μία ανερχόμενη δύναμη ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία, ακριβώς όπως είχαμε οραματιστεί πριν από 3 χρόνια, όταν και ανοίξαμε πρώτη σε όλη την Ελλάδα το πρώτο Film Office. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Συγκεκριμένη ταινία ξεκινήσαμε την προεργασία εδώ και αρκετούς μήνες και όπως σας είχα πει θα σας παρακαλέσω να μην εμπιστεύεστε διαρροές, αλλά να περιμένετε τις επίσημες ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, ο De Niro, που είναι ένας κεντρικός ηθοποιός στην ταινία αυτή, θα κάνει γυρίσματα μόνο στη Θεσσαλονίκη και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο να κάνουμε την Κεντρική Μακεδονία ένα κέντρο οπτικοακουστικών παραγωγών, ένα παγκόσμιο κέντρο οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις ταινίες να προβάλλουμε τον τόπο μας και να πετύχουμε έτσι πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την περιοχή μας. Θέλω για ακόμη μια φορά να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας, στη Θεσσαλονίκη κυρίως, αλλά και στις γύρω περιοχές που θα γίνουν γυρίσματα, να δείξουν την ανοχή τους, την φιλοξενία τους στους ανθρώπους που θα κάνουν τα γυρίσματα. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο, αναστατώνεται η καθημερινότητα και η ζωή όλων μας, αλλά είναι για καλό. Και μέχρι στιγμής οι συμπολίτες μας έχουν δείξει την ανοχή που πραγματικά θα περιμέναμε και θα θέλαμε να δούμε και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Όπως θέλω επίσης να παρακαλέσω ιδιαίτερα όλες τις υπηρεσίες που θα εμπλακούν στα γυρίσματα της ταινίας αυτής να σταθούν δίπλα στην εταιρεία παραγωγής, δίπλα στους ανθρώπους που γυρίζουν την ταινία για να μπορέσουμε να έχουμε απρόσκοπτη και εντός χρονοδιαγραμμάτων παραγωγή και ολοκλήρωση της παραγωγής αυτής. Thank you again so much. Sorry for the Greek. Okay. In your next movie, I think you will be able to understand what I will be able to speak Greek. As you will see, Thessaloniki and Central Macedonia is the place for shooting and the place for living.
So I really hope that at some point you might even consider moving to Thessaloniki and making your headquarters here. So welcome again, and thank you very much for all the effort. Thank you so much. Thank you. Please.